Αν Υπέρα, μνήμη, σιεράς,
얘기를 하시면 Duernos con el hilo a la instituyenos los vecinos. Y bien hicieron nematos y piquieron a tixotitón, apóptesis tecniquís, anechartesías y ελευθερίας, απετέλεσε σταθμών καθοριστικών δια τη συμβολή του ελληνισμού και τη ελληνοορθοδόξου χριστιανική παραδόσεω στην πνευματική και πολιτιστική πρόοδο τη ανθρωπότητα γενικότερο και των χωρών τη Ευρώπη και των Βαλκανίων ειδικότερα. Η εξέγερση κατά τη δουλεία του κατακτητού ή το εξέγερση κατά των δυνάμεων τη καταπατήσεω του αναφερέτου δικαιώματος της ατομικής και συλλογικής ή εθνικής ελευθερίας και ανεξαρτησίας. Αυτό ακριβώς απέδειξε η Εθνεργησία του 1821. Και στο σημείο αυτό δεν πρέπει να παραθεωρείται η αναντήρητος και αναφυσβήτητος συμβολή της Εκκλησίας και των Πατριαρχείων της Ανατολής, μεταξύ αυτών βεβαίως και το ημέτερον παλέφατον Πατριαρχείων Ιεροσολύμων. Η σε μια αυτή τελετή την οποία παρακολουθήσαμε μας μετέφερε με τρόπον ανάγλυφων στην εποχή του σταυρικού μαρτυρίου της δουλείας, αλλά ταυτοχρόνως και στην χαρά της Αναστάσεως του Ιερού Δώρου της Ελευθερίας. Επί τη ευκαιρία θέλουμε να εκφράσουμε τις θερμές ευχαριστίες μας εις τον Πανοσιολογιότατο μοναχών Πατέρα Φώτιον, σχολάρχη της Πατριαρχικής Σχολής, εις τους εκκλητούς αυτού συνεργάτες, τους καθηγητάς και σε όλους οι οποίοι συνέβαλαν στην εκτέλεση αυτής της τελετής. Θέλουμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας επίσης, αλλά και το θαυμασμό μας προς τους αγαπητούς μας μαθητές, τους μαθητές της Πατριαρχικής Σχολής, οι οποίοι όντως με όλη τους την καρδιά και με όλη τους την προσπάθεια κατόρθωσαν να μας μεταφέρουν το πνεύμα, το ηθικό, το πνεύμα της μεγάλης ηθικής και πνευματικής αξίας της Επαναστάσεως του 1821. Ευχαριστούμε πάντα εμάς και θέλω να ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως τον Γενικό Πρόξενο, τον Εκλαμπρό του Γενικού Πρόξενου της Ελλάδος, κύριον Αθανάσιον Σωτήρων Αθανασίων, τον συνεργάτη αυτού, τον κύριο Πουλέα, ως επίσης και τον εκπαιδευτό φίλο μας, τον πρόσωπο της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Παλαιστινιακή Αρχή, οι οποίοι με την παρουσία τους ετοίμησαν την τελετή αυτή την οποία παρακολουθήσαμε, και θέλουμε να εκφράσουμε και εμείς την ευγνωμοσύνη μας για το αμέριστο ενδιαφέρον που επιδεικνύουν για την εύρυθμη λειτουργία της Πατριαρχικής Σχολής. Επίσης θέλω να ευχαριστήσουμε όλους σας, οι οποίοι με την παρουσία σας ετοιμήσατε αυτή την σεμνή τελετή. Ζήτω το έθνος, ζήτω η Ρωμιοσύνη, ζήτω η αληταυτική μοναδελφότης, και επίσης ζήτω το ευλαβές και χριστεπώνιο μνημόν Πίμιο. Καλησπέρα σας.
Βέβαια μετά τις ομιλίες των κυρίων καθηγητών, πάνω στο λογιώτα του πατέρα Φώτη, του κυρίου Παπαγιάννη και του Μακαριωτάτου, υπάρχουν ελάχιστα πράγματα να πω εγώ. Απλώς θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά διδάσκοντες και διδασκομένους για τις ωραίες στιγμές που μας χάρισαν σήμερα, να τους συγχαρώ, όχι μόνο για τη σημερινή γιορτή, αλλά για τη δουλειά που γίνεται σε αυτό το σχολείο. Να βεβαιώσω τα παιδιά ότι πάντα θα είναι περήφανοι που τελείωσαν αυτό το σχολείο και να ευχηθώ στην εγκεφαλική αδερφότητα πάντα δυνατή, πάντα ζωντανή, η Ελλάδα πάντα μπροστά, η Κύπρος πάντα μπροστά. Θα περάσουμε τις δυσκολίες. Ζήτω το έθνος, ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η αδερφότητα. Πράσιμο ιδιαίτερα σε ευχαριστήσει στη Σεφίλη, στον κύριο Καράλογο, ο οποίο ελάβαινε δουλειά. Εσύ τη γλώσσα σα είναι αυτή. Εκεί θα πάει. Και για την κυρία Κατερίνα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους βοήθησαν με τον τρόπο τους. Θέλω να ευχαριστήσω τους μαθητές μου που τους άκουσα πάρα πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω δικούς μου ανθρώπους που με τη σκληρή δουλειά που ρίξαμε, που ελπίζω να ευχαριστηθήκατε, έτσι τους δημιούργησα μικρά προβληματάκια με την υπερέτασή μου και με τον εκνευρισμό μου. Ζητάω από όλους συγγνώμη. Χρόνια πολλά. Ζήτω η Ελλάδα. Τόνι.